Οι αντιτρομοκρατικές νομοθεσίες και του 2001 και του 2004 είναι πλήγμα στον θεσμό του καθόλου ποινικού δικαίου. Δηλαδή είναι πλήγμα στην έννοια του δικαίου, όπως την ξέρουμε. Συσσάγουν ένα δίκαιο εξαίρεσης. Δηλαδή έχουμε τις κανονικές ποινικές διατάξεις που ορίζονται από το Σύνταγμα, τους νόμους, δηλαδή τον ποινικό κώδικα, την ποινική δικονομία και ξαφνικά έχουμε ένα ρηξικέλευθο νομοθέτημα το οποίο αλλάζει τη μορφή της απόδοσης της δικαιοσύνης. Από το 2001 είχαμε μια σειρά από αντιτρομοκρατικούς νόμους, αντιτρομοκρατική νομοθεσία, που επιβάρυνε σημαντικά το πλαίσιο αντιμετώπισης όχι μόνο των οργανώσεων που δρούσαν σε διάφορα πεδία με πολιτική στόχευση και πολιτικούς σκοπούς, αλλά και ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών δράσεων, πιστεύω, οι οποίες μπήκαν στο στόχαστρο με τον τρόπο που η αντιτρομοκρατική αυτή νομοθεσία οργανώθηκε και διατυπώθηκε. Το 2001 ο νόμος ήταν ένας νόμος, ο νόμος 2928 του 2001, ήταν ένας νόμος ο οποίος αφορούσε τυπικά το οργανωμένο έγκλημα, την εγκληματική οργάνωση και όχι το πολιτικό έγκλημα. Ήταν όμως σαφές σε όλο τον πολιτικό και τον επιστημονικό κόσμο ότι αυτές οι διατάξεις στόχευαν στο ή θα μπορούσαν να στραφούν για την βαρύτερη τιμώρηση της πολιτικής παραβατικότητας και γι' αυτό υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αντίδραση στο νόμο αυτό. Υπήρχε επιπλέον ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός, γιατί με τον νόμο, με τις διατάξεις που εισήγε αυτός ο νόμος, κυρίως με την διάταξη, τη βασική διάταξη για την κακουργηματοποίηση της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εισήγε σειρά αόριστων ενιών και δημιουργούσε ένα διευρυμένο πλαίσιο αυθαιρεσίας τόσο για τις διοκτικές αρχές στη διαδικασία δίωξης της παραβατικότητας στην οποία στόχευαν, όσο και στις δικαστικές αρχές στη διαχείριση της ανακριτικής διαδικασίας, της προδικασίας, αλλά και στην ίδια την διαδικασία της απονομής δικαιοσύνης. Μιλήσαμε τότε για φρονηματικό άδικο, μιλήσαμε για κατάργηση φυσικά του φυσικού δικαστή, γιατί η απόσπαση ενός μεγάλου μέρους αδικημάτων, κατηγοριών του ποινικού κώδικα από την αρμοδιότητα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, του δικαστηρίου των ενόρκων δηλαδή, και την ανάθεση σε αμυγή δικαστήρια δικαστών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, συνιστούσε απόσπαση από το φυσικό δικαστή και εισήγε μια διαδικασία εξοβελισμού ουσιαστικά της λαϊκής δικαιοσύνης των ενόρκων από τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης. Τότε η πολιτεία αντέδρασε, έδειξε μάλλον ευαισθησία απέναντι στα ακούσματα της κοινωνίας, της αντιδράσης του πολιτικού και του επιστημονικού κόσμου. Και ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Μιχάλης Σταθόπουλος, είχε βγει επανειλημμένα να διαβεβαιώσει ότι δεν αποσκοπούσε στη δίωξη του πολιτικού εγκλήματος και θα υπήρχε προστασία της πολιτικής, των πολιτικών εκείνων δράσεων που θα μπορούσαν τυχόν να απειληθούν από τις διατάξεις του, ώστε να μην οδηγηθούν αυτές οι διατάξεις να στρέφονται κατά συνδικαλιστικών
οργανώσεων, κατά πολιτικών οργανώσεων, κατά κοινωνικών διαμαρτυριών, κάθε τι που μπορεί να εντάσσεται στην έννοια της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Στην πράξη ο νόμος χρησιμοποιήθηκε για να, και χρησιμοποιήθηκε άμεσα τότε για τη δίωξη των κατηγορούμενων ως μελών της 17 Νοέμβρη και παρήγε τα αποτελέσματά του σε όλη του την έκταση σε βάρος αυτών που κατηγορήθηκαν ως μέλη της 17 Νοέμβρη, η οποία 17 Νοέμβρη δικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Όταν το 2004 φτάσαμε στον δεύτερο αντιτρομοκρατικό, τον 3251 του 2004, ο οποίος εφάρμοσε την απόφαση πλαίσιο για την τρομοκρατία που είχε βγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2001, μετά την 11 Σεπτέμβριο του 2001, και η πολιτεία, το κράτος είχε απενοχοποιηθεί και η κοινωνία είχε εθιστεί, έτσι ώστε να μπορεί να περάσει ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο αντιμετώπισης της πολιτικής παραβατικότητας, βαριάς πολιτικής παραβατικότητας τέτοιας μορφής και να μπορούν να γίνουν αποδεκτές ρυθμίσεις που θα ήταν αδιανόητες μία δεκαετία πριν. Με τις διατάξεις του νόμου λοιπόν αυτού εισήχθη η έννοια της τρομοκρατίας για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε, εκτός από την σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Καταστολή της Τρομοκρατίας που είχε περάσει μια δεκαετία πριν. Εισήχθη η έννοια της τρομοκρατικής οργάνωσης και του μεμονωμένου τρομοκράτη, του τρομοκρατικού εγκλήματος, επόμενος και του μεμονωμένου τρομοκράτη, και εισήχθη ένα αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων ποινικών, τόσο των καθαυτό ποινικών κυρώσεων της ποινής που θα επιβαλόταν, όσο και του τρόπου έκτησης της ποινής, με μοναδικό στοιχείο διαφοροποίησης το κίνητρο των δραστών, το πολιτικό κίνητρο των δραστών. Γιατί το τρομοκρατικό έγκλημα είναι το έγκλημα εκείνο που τελείται με τρόπο τέτοιο ή σε συνθήκες τέτοιες ή σε έκταση τέτοια που να μπορεί να βλάψει σοβαρά μια χώρα ή ένα διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβήσει, μας λέει, ένα πληθυσμό ή να εξαναγκάσει μια χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό να προβεί σε ενέργεια την οποία δεν οφείλει να προβεί ή να απόσχει από ενέργεια ή, μας λέει το άρθρο, να βλάψει σοβαρά πάντα τις συνταγματικές, τις πολιτικές ή τις οικονομικές δομές μιας χώρας. Αυτό, η προσβολή των συνταγματικών πολιτικών και οικονομικών δομών μιας χώρας, είναι η ουσία της πολιτικής παραβατικότητας, του πολιτικού εγκλήματος. Μάλιστα, να πω ότι στην απόφαση πλαίσιο υπάρχει σε αυτό το σημείο όχι μόνο η προσβολή των συνταγματικών, οικονομικών και πολιτικών δομών, αλλά και των κοινωνικών δομών, ακόμα περισσότερο. Όλη η αριστερή ταυτότητα και η κομμουνιστική ταυτότητα θα σήμαινε αυτονόητα τον εγκλεισμό σε αυτή την περίπτωση σε φυλακές. Η λέξη όμως κοινωνικές δομές δεν πέρασε στην ελληνική διατύπωση του νόμου. Ο νόμος του 2004 που ενίσχυε αυτές τις ειδικές διατάξεις του πρώτου αντιτρομοκρατικού και επιβάρυνε με τον τρόπο που ανάφερα το πλαίσιο των ποινών και της έκτησής τους και εισήγε νέα αδικήματα που ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες, η επικίνδυνη στοιχειοθέτηση, η διατύπωσή τους, όσο και δύσκολη και όσο και κατά το δυνατό αυθαίρετη η εφαρμογή τους φυσικά, όπως αυτό της παροχής πληροφοριών σε μέλος οργάνωσης, τρομοκρατικής οργάνωσης εν γνώση ότι μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για τη δράση της, εξαιρετικά όριστη έννοια,
και εξαιρετικά επικίνδυνη, δεδομένου ότι ο δικαστής πρέπει να κρίνει στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στο τραπέζι, δεν είναι πραγματικά γεγονό. Ο νόμος αυτός, με όλες τις πιο περιορισμένες αντιδράσεις, πέρασε και βρίσκει ευρύ εφαρμογή σήμερα στην αντιμετώπιση της πολιτικής παραβατικότητας. Το άρθρο του 187α του ποινικού κώδικα είναι μία διάταξη προδήλως αντισυνταγματική, γιατί δεν περιγράφει επαρκώς και με σαφήνεια την αξιόπινη συμπεριφορά που καλείται να τιμωρήσει. Δηλαδή, ο κυρωτικός κανόνας που εισάγεται μέσα σε αυτό το άρθρο είναι εξαιρετικά ασαφής, έτσι ώστε να έρχεται σε πλήρη αντίθεση, σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 7 του Συντάγματος που αξιώνει να υπάρχει νόμος που να προσδιορίζει το αδίκημα πολύ σαφής και επαρκώς προσδιορισμένος. Τώρα, το ζήτημα αυτό της αντισυνταγματικότητας του 187α έχει τεθεί υπό μορφή ενστάσεων πολλές φορές στα δικαστήρια. Η ένσταση όμως αυτή δεν έχει γίνει δεκτή. Είχαμε περιπτώσεις όπου εν τέλει δεν καταλογίστηκαν ποινές, απαλλάχθηκαν οι κατηγορούμενοι, διότι το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση του εφαρμογής του 187α, αλλά αυτή η κρίση, αυτή η αιτιολογία της απόφασης δεν έπληξε σε καμία περίπτωση αυτό το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας, η οποία υφίσταται και πρέπει κάποια στιγμή να διαγνωστεί από τα δικαστήρια τα οποία υποχρεούνται, κατά τη δική μας άποψη, να μην εφαρμόζουν αυτό το νόμο. Χρησιμοποιούνται στη διατύπωσή του έννοιες εξαιρετικά αόριστες, πλατιές, ασαφείς, οι οποίες δεν προσδιορίζονται από τον νομοθέτη, αλλά επαφίεται πλέον στο δικαστή να τις εξειδικεύσει και το κάνει, αλλά το κάνει σύμφωνα με τις δικές του υποκειμενικές απόψεις. Το 187α είναι αόριστο, γιατί με βάση την διατύπωση που φέρει, την οποία θα σας την διαβάσω για να έχετε κι εσείς μία άποψη, δηλαδή τιμωρεί μία συμπεριφορά η οποία τελείται με τρόπο ή σε έκταση υπό συνθήκες που είναι δυνατόν να βλάψουν σοβαρά μία χώρα ή ένα διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβήσει ο δράστης, η πράξη του, σοβαρά ένα πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού. Και μετά απαριθμεί τις πράξεις και τις ποινές που αυτές συνεπάγονται. Βλέπουμε από την απλή ανάγνωση και μόνο ότι πρόκειται για μία ευρύτατη διατύπωση η οποία στην ουσία δεν προσδιορίζει την πράξη, δεν αποτελεί έναν καθαρό κυρωτικό κανόνα με τον τρόπο που πρέπει οι κανόνες αυτοί να τίθενται στον ποινικό κώδικα και να προσδιορίζουν τις αξιόπινες συμπεριφορές. Γιατί γίνεται αυτό? Για να υπάρχει μία ευελιξία στην αιτιολόγηση των αποφάσεων, μία ευελιξία στην εκάστοτε δικαστική κρίση, που να είναι, θεωρώ εγώ, και σύντονη προς τις πολιτικές απαιτήσεις της εκάστοτε περίοδου. Η πρώτη απόφαση η οποία έκρινε υπόθεση που αφορούσε την οργάνωση συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, χρησιμοποίησε ως αιτιολογία, οι δικαστές δηλαδή, έθεσαν αιτιολογία στην απόφαση η οποία αποδεικνύει ακριβώς τις δυνατότητες που δίνει αυτή η ασάφεια του άρθρου, το 187α, και η δυνατότητα μετακύλησης της ενιοδότησης, της νοηματοδότησης του άρθρου αυτού από τον νομοθέτη στο δικαστή, το οποίο είναι αυτό που είναι και το ανεπίτρεπτο με βάση το Σύνταγμα. Δηλαδή, η αιτιολογία της απόφασης τι έλεγε? Ότι καταδικάζουμε τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους για παράβαση του 187α του ποινικού κώδικα, για τρομοκρατία δηλαδή, στις διάφορες ειδικότερες εκφάνσεις του άρθρου αυτού ως προς τα συγκεκριμένα δικήματα. Γιατί
γιατί με την δράση τους έπληξαν τις θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές δομές του κράτους, της πολιτείας, και με αυτόν τον τρόπο απετράπησαν επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα και τουρίστες από το να έρθουν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Αυτά είναι κρίσεις, δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα, έτσι όπως κάθε νόμιμη αιτιολογία πρέπει να αποτυπώνεται, δηλαδή με παράθεση συγκεκριμένων πραγματικών δεδομένων. Δεν αποτελούν οι αιτιολογίες κρίση ανέλεγκτη του δικαστή, αλλά κρίση η οποία θα στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση το άρθρο αυτό ακριβώς αυτή τη δυνατότητα δίνει στους δικαστές να επιχειρούν και να εκφέρουν εν τέλει αόριστες αιτιολογίες. Η αντιδρομοκρατική νομοθεσία είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ασαφές και αβέβαιο, και εκεί είναι ο κίνδυνος, διότι μπορεί να συμπεριλάβει ξαφνικά τα πάντα. Πέραν από την τιμώρηση των καθηδίαν πράξεων, οι οποίες βέβαια επιλέγονται κυρίως με πολιτικά κριτήρια, εισάγει μία, πώς να την πούμε, μία διάσπαση της ποινικής δικονομίας. Ξαφνικά υπάρχουν διατάξεις οι οποίες καθορίζουν όχι μόνο το ποιες πράξεις θα διώξουμε με ένα ιδιαίτερο καθεστώς εξαίρεσης και φυσικά με αυστηροποίηση ποινών, αλλά και τον τρόπο που θα γίνουν αυτές οι δίκες. Δηλαδή, θα επιλεγούν ειδικά δικαστήρια, πράγμα που είναι ανεπίτρεπτο, διότι βάλουν ευθέως κατά του θεσμού του φυσικού δικαστή. Θα γίνει μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, διότι αυτή είναι η εφαρμογή τους όπως την έχουμε διαπιστώσει, δηλαδή σε ειδικές αίθουσες, μέσα σε καταστήματα κράτησης, που κάθε άλλο παρά δικαστικές αίθουσες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Θα περιοριστούν όλα τα άλλα δημοκρατικά δικαιώματα, όπως π.χ. της ελεύθερης πρόσβασης στη δίκη, η αρχή της ανοιχτής δίκης και. Η περίπτωση της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό πώς κατηγοριοποιείται, τι ακριβώς εννοεί, ποια είναι τα στοιχεία, ποια είναι αυτά που θα ορίσουν, όπως απαιτεί το ποινικό δίκαιο και η ποινική δικονομία, να ορίζεται μια πράξη η οποία διώκεται με σαφήνεια, συγκεκριμένα κλπ. Πώς ορίζεται αυτό το πράγμα, με ποια κριτήρια. Όλα αυτά είναι αυθαίρετα. Δηλαδή, η πρακτική που έχουμε και αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής είναι ότι κάποιος αστυνομικός διευθυντής, ένας κατασταλτικός μηχανισμός δηλαδή, γιατί όλα ξεκινάνε από την αστυνομία, αποφασίζει ότι κάποιοι άνθρωποι θα διωχθούν. Δεν υπάρχει άλλο κριτήριο. Αν το πει η αστυνομία, εκεί δεν έχεις να πεις τίποτα. Βέβαια, το πολιτικό έγκλημα έγινε τρομοκρατικό έγκλημα και το πολιτικό έγκλημα σαν τέτοιο αντιμετωπίζεται με αυτό το βαρύτατο πλαίσιο κυρώσεων και διοκτικών διαδικασιών. Ωστόσο, το πολιτικό έγκλημα πρέπει να πούμε ότι είναι μια έννοια πολιτική, με ιδιαίτερη πολιτική φόρτιση. Έχει ιδιαίτερη αξία στον πολιτικό λόγο και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζει και σαν τέτοιο η κοινωνία. Και χαρακτηριστικό είναι ο όρος του πολιτικού κρατούμενου. Ο νόμος δεν τον αναγνωρίζει. Η κοινωνία τον αναγνωρίζει. Η φυλακή τον αναγνωρίζει. Διαχωρίζει τον ποινικό από τον πολιτικό. Και αντιμετωπίζει και με ιδιαίτερο τρόπο τον πολιτικό κρατούμενο, με ιδιαίτερο σεβασμό τον πολιτικό κρατούμενο. Και η κοινωνία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σεβασμό τον πολιτικό κρατούμενο. Και με συμπάθεια. Και αυτό έχει να κάνει με τις παραδόσεις, νομίζω, της ελληνικής κοινωνίας και με ιστορικές της περιπέτειες αυτού του τόπου που έχουν οδηγήσει σε μια ιδιαίτερη στάση απέναντι σε αυτής της μορφής την παραβατικότητα και σε αυτής της μορφής τους παραβάτες. Εκεί λοιπόν μπορεί ο νόμος να μην παράγει τα αποτελέσματά του, παράγει όμως αποτελέσματα παρόλα αυτά στην κοινωνική συνείδηση
σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση διοκτικών μεθόδων που ήταν αδιανόητες πριν από κάποια χρόνια. Η ανακριτική διείσδυση, η παρακολούθηση, οι υποκλοπές των συνομιλιών, η κατάργηση του απορρίτου ουσιαστικά των συνομιλιών, τηλεφωνικών και ζωντανών. Η δυνατότητα, η χρήση των agents provocateurs, η ανακριτική διείσδυση δηλαδή, που επιτράπηκε με τον νόμο, με τη βία απόσπαση ή με δόλιο τρόπο απόσπαση του γενετικού υλικού. Η παρακολούθηση εκτός οικίας, λέει ο νόμος, συνομιλιών και καθημερινότητας, αλλά και εντός οικίας, γιατί εδώ που είμαστε μπορεί να υπάρχει έξω ένα μηχανάκι το οποίο να παρακολουθεί τη συζήτησή μας εδώ μέσα. Και έχουμε δει ότι συμβαίνει, γιατί έχουμε δει ότι οι συνομιλίες που γίνονται μέσα στα γραφεία μας ή μέσα σε γραφεία, αν θες, βρίσκονται κάποια στιγμή σε ιδιοκτικά έγγραφα, καταγεγραμμένες. Αυτά τα πράγματα έχουν νομιμοποιηθεί και στη συνείδηση της κοινωνίας και είναι αποδεκτά και πολύ περισσότερο έχουν νομιμοποιηθεί στις πρακτικές των δικαστηρίων και όσων εξασκούν τη δικαιοσύνη, στους δικαστές, στους εισαγγελείς και στους ίδιους τους συνηγόρους. Με αποτέλεσμα πολλές φορές οι ενστάσεις που κάνουμε για την υπεράσπιση θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων και εγγυήσεων δικονομικών να είναι εν γνώση όλων μας ότι είναι για λόγους τυπικούς. Και βέβαια έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό και έχει νομιμοποιηθεί ως πρακτική στα δικαστήρια, γιατί βολεύει, η χρήση της διάταξης εκείνης που καθιστά, που καταργεί ουσιαστικά, καταργεί τα ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων και καθιστά ουσιαστικά τον συντάκτη του ανεξέλεγκτο. Τα βουλεύματα πλέον, τα παραπεμπτικά βουλεύματα για τέτοιου είδους υποθέσεις, δεν επιδέχονται ένδικα μέσα, επομένως δεν απαιτείται στην ουσία ο συντάκτης τους να τα αιτιολογεί. Και έχουμε ανετιολόγητα βουλεύματα που παραπέμπουν ανθρώπους να δικαστούν με πολύ σοβαρά αδικήματα, χωρίς τη βάσανο εκείνη που ο νόμος στο πλαίσιο των δικονομικών εγγύσεων απαιτούσε από το δικαστή μέχρι πριν την εισαγωγή αυτής της νομοθεσίας. Το άρθρο 187α λειτουργεί ως εξής, με ισχνές ενδείξεις εις βάρος των κατηγορουμένων. Ισχνές ενδείξεις είναι η έβρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού. Δηλαδή, ενώ στα κοινά δικαστήρια, στα κοινά ποινικά δικαστήρια, η απόδειξη, το ζήτημα της απόδειξης, είναι μια σοβαρή διαδικασία που συνήθως δεν αρκεί ένα αποδεικτικό στοιχείο για να καταδικάσει το δικαστήριο τον κατηγορούμενο, στις περιπτώσεις όπου δικάζουμε με βάση το 187α, οι ισχνές ενδείξεις οι οποίες συνίστανται στην έβρεση αποτυπωμάτων και σε κινητά αντικείμενα και οπουδήποτε, αλλά και η έβρεση βιολογικού υλικού, αποτιμάται ως η απόλυτη απόδειξη. Η εξέταση τώρα του βιολογικού υλικού γίνεται από εργαστήρια της ασφάλειας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προστρέξουμε σε ανεξάρτητα εργαστήρια. Τα εργαστήρια αυτά απαρτίζονται από επιστήμονες οι οποίοι είναι ωστόσο βαθμοφόροι αστυνομικοί και είναι ενταγμένοι σε ένα σύστημα αναζήτησης συγκεκριμένου ενόχου, που σημαίνει ότι δεν έχουμε την απαραίτητη επιστημονική διασφάλιση μιας ελευθερίας κινήσεων και το σημαντικότερο ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει πρόσβαση στο γενετικό υλικό το δικό του εάν θελήσει να το επανεξετάσει,
έχει πρόσβαση μονάχα στην έκθεση, διότι κατά τον τρόπο που αναλύεται αυτό, πολλές φορές αναλύσκεται κατά την ανάλυση. Άρα λοιπόν το μόνο που μένει για να μπορεί ο κατηγορούμενος να το χρησιμοποιήσει υπερασπιστικά, είναι μία έκθεση που προέρχεται από το Εργαστήριο Εγκληματολογικών Ερευνών της Ασφάλειας, χωρίς ο ίδιος να έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο, στο δικό του γενετικό υλικό ή σε όποιο του αποδίδεται, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να μπορέσει να το επανεξετάσει με δικό του τεχνικό σύμβουλο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η χρήση του DNA γίνεται από αρκετά πιο παλιά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες. Δηλαδή, ένα πιστήριο που φέρει βιολογικό υλικό και έχει σχέση με την κατηγορία που αποδίδεται σε ένα συγκεκριμένο κατηγορούμενο, προτού να εισαχθεί σε δίκη, εξετάζεται ως προς τα στάδια της πορείας του με πρωτόκολλα, εξέταση πρωτοκόλλων, όπου κάθε φορά ελέγχεται το ποιος άνθρωπος το χειρίστηκε, με ποιον τρόπο, πώς παραδόθηκε, από ποιον, πότε και σε ποιον, και τι επιστημονική διαδικασία ακολουθήθηκε την κάθε φορά. Μόνο αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε το πιστήριο αυτό θα εισαχθεί στη δικαστική διαδικασία και θα θεωρηθεί ως ένδειξη ή ως απόδειξη σε βάρος του κατηγορουμένου. Προηγείται δηλαδή ένα στάδιο ελέγχου του πιστηρίου. Αν αυτό δεν αποδειχθεί αξιόπιστο, επαρκές, επιστημονικά, αλλά και ως προς το στάδιο της πορείας του και του χειρισμού του από τις ανακριτικές αρχές, τότε δεν μπορεί να συζητηθεί καν ως ένδειξη ή απόδειξη εις βάρος του κατηγορουμένου στη δικαστική διαδικασία. Για παράδειγμα, στην υπόθεση του Τάσου Θεοφίλου, αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη του σε δεύτερο βαθμό, στο πενταμελές εφετείο της Αθήνας. Εκεί είχαμε μία σύλληψη, μία απόδοση σοβαρότατης κατηγορίας, με βάση την έβρεση βιολογικού υλικού σε ένα καπέλο που βρέθηκε στον ευρύτερο τόπο της ληστείας που έγινε σε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Πάρο το καλοκαίρι του 2012, τον Αύγουστο του 2012, το οποίο βιολογικό υλικό συγκρίθηκε με βιολογικό υλικό που ελήφθη παράτυπα από τον Τάσο Θεοφίλου και βρέθηκε ότι είναι το ίδιο. Με βάση αυτή την διαπίστωση αποδόθηκε στον Θεοφίλου η κατηγορία της ληστείας. Τώρα, τι πρόβλημα υπάρχει με αυτή την ιστορία? Ότι το καπέλο αυτό που υποτίθεται ότι φέρει το γενετικό υλικό του Θεοφίλου απλά δεν βρέθηκε στον χώρο του εγκλήματος έτσι όπως αυτός αποκλείστηκε από τις αρχές αμέσως μετά την τέλεση της ληστείας. Ενώ βρέθηκαν δηλαδή άλλα αντικείμενα, πολλά, τα οποία καταγράφηκαν από τις αρχές, αυτό το κρίσιμο καπέλο που υποτίθεται ότι φέρει το βιολογικό υλικό του Θεοφίλου δεν βρέθηκε ποτέ. Η διαδρομή του δε είναι ασαφής. Φαίνεται ότι παραδίδεται στις αρμόδιες αρχές για εξέταση κατά μία άποψη στις 10 του μηνός, την ίδια ημέρα δηλαδή με τη ληστεία, και κατά μία, στις 12, συγγνώμη, και κατά μία άλλη άποψη, αυτά προκύπτουν από σχετικές καταγραφές μέσω εκθέσεων, στις 14 του μηνός. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πού βρισκόταν αυτό το κρίσιμο καπέλο. Πότε και πότε παραδόθηκε και γιατί σε ποιον και πότε έφτασε στα εργαστήρια της ασφάλειας για να ελεγχθεί. Επίσης, ελέγχεται αυτό το καπέλο και αποδίδει ένα γενετικό υλικό που κατά τα λεγόμενα ταιριάζει με το γενετικό υλικό του Θεοφίλου. Σε αυτό το καπέλο επίσης βρέθηκε και άλλο υλικό, βρέθηκαν τρίχες οι οποίες δεν ελέγχθηκαν. Υπήρχε ωστόσο, υπάρχει επιστημονική μέθοδος να ελεγχθούν και αυτές οι τρίχες, αλλά δεν προτιμήθηκε
να εφαρμοστεί η μέθοδος αρχή αυτή και, σε αυτή την, και να εξαντληθούν οι δυνατότητες οι επιστημονικές που υπήρχαν για να ερευνηθεί τι βιολογικό υλικό τελικά υπήρχε σε αυτό το καπέλο. Έχουμε λοιπόν δύο προβλήματα εδώ. Το ένα είναι αυτό που ανέφερα πριν, ότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς την πορεία αυτού του σημαντικότατου πιστηρίου. Και το άλλο είναι ότι ο επιστημονικός έλεγχος που διενεργήθηκε είναι καταφανώς ελλιπής. Οι πολύ ευρείες δυνατότητες που δίνει το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα στο δικαστή να δικάσει χωρίς να είμαστε σύμφωνοι με τις αρχές που θέτει το Σύνταγμα, είναι η περίπτωση της πρώτης δίκης της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς, η υπόθεση Χαλανδρίου όπως τη λέμε, η οποία αφορούσε ευρήματα σε ένα φοιτητικό σπίτι, στο οποίο μπαινόβγαιναν ένα σωρό νέοι άνθρωποι, εκατοντάδες νέων ανθρώπων είχαν επισκεφθεί αυτό το σπίτι και το ζήτημα της αποτίμησης της δικαστικής τέθηκε ως εξής. Δεν ενδιέφεραν ποινικά όλοι αυτοί. Ενδιέφεραν καταρχήν ποινικά, και στο πρώτο επίπεδο των διώξεων, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ενταγμένοι σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Δίνονταν δηλαδή οι αντιεξουσιαστές, οι αναρχικοί και υπήρχαν καταγραφές στην ασφάλεια για αυτούς, στα αρχεία της, για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εκτιμήθηκαν λοιπόν, αποτιμήθηκαν τα αποτυπώματα καταρχήν και συνδυάστηκαν με τους ανθρώπους που ήταν ενταγμένοι σε ένα πολιτικό χώρο. Κατηγορίες τέθηκαν, αποδόθηκαν με βάση τα αποτυπώματα σε συνδυασμό με την πολιτική ένταξη καθενός από τους κατηγορουμένους και μετέπειτα η δικαστική διαδικασία διευκολύνθηκε εντός εισαγωγικών πάρα πολύ από την πολιτική δήλωση ανάληψης ευθύνης συγκεκριμένων ενεργειών από συλληφθέντες οι οποίοι έφεραν την ευθύνη της συμμετοχής στην οργάνωση συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Το πρώτο βούλευμα το οποίο εκδόθηκε με βάση την δικαστική αποτίμηση αυτής της υπόθεσης έλεγε ότι περίπου αρκεί αυτή η πολιτική δήλωση. Στην πραγματικότητα δεν ασχολήθηκε καθόλου περαιτέρω με την ανέβρεση αυτής της εξιδιασμένης, της προσωποποιημένης συμπεριφοράς που μας χρειάζεται κάθε φορά για να αποδοθεί και η ποινική ευθύνη. Έγινε ένας πρωτότυπος συνδυασμός της πολιτικής, της ανάληψης πολιτικής ευθύνης με τα αποτυπώματα, αλλά επειδή υπήρχαν και κατηγορούμενοι που δεν αναλάμβαναν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής στην οργάνωση αυτή, κάτι έπρεπε να τεθεί και για αυτούς. Η βασική σκέψη λοιπόν ήταν ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν αποδέχονται ότι είναι μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο ευθύνονται και αυτοί, διότι έτσι είναι αυτές οι οργανώσεις, έτσι λειτουργούν, οι μεν αποδέχονται την πολιτική ευθύνη, οι δε όχι, και είναι ένα τέχνασμα της οργάνωσης. Τους ήρκεσε αυτή η πολιτική δήλωση, την οποία συνδύασαν στη συνέχεια με αποτυπώματα σε κινητά αντικείμενα και με αυτόν τον τρόπο συμπέραναν, αλλά κάνοντας πολλά άλματα λογικά, ότι πρέπει να καταδικαστούν οι άνθρωποι αυτοί για πολύ συγκεκριμένες πράξεις, για τις οποίες ωστόσο δεν υπήρχε καμία εξιδιασμένη, εξατομικευμένη πληροφορία που να είναι ικανή να οδηγήσει τελικά στην κατάγνωση της ενοχής. Πάμε λοιπόν στην καταδίκη χωρίς εξατομικευμένο έβριμα για τον κάθε κατηγορούμενο. Αρκεί η πολιτική δήλωση σε συνδυασμό με κάποιο αποτύπωμα, το οποίο τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε κινητό αντικείμενο, και αυτός ο συνδυασμός αρκεί για την επιβολή βαρύτατων καταδικαστικών ποινών. Στην πρώτη αυτή η δίκη που έγινε, οι ποινές ήταν εξοντωτικές, ανορθολογικές,
και η απόφαση αυτή επικρίθηκε από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα, ακριβώς γιατί ήταν ανορθολογική. Το γεγονός λοιπόν ότι τα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια αρκέστηκαν στην ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τους κατηγορουμένους και εκεί σταμάτησαν την περαιτέρω διερεύνηση της πραγματικότητας που είχαν να χειριστούν, της δικογραφίας, της ποινικής ευθύνης, έρχεται σε αντίθεση με μία βασική δικονομική αρχή ότι οι αποδείξεις που τίθενται σε μία δικογραφία εκτιμώνται ελεύθερα. Ούτε καν η ομολογία δεν έχει αυξημένη αποδεικτική ισχύ. Πολλό δε μάλλον μία πολιτική δήλωση. Τώρα κατά συγχώνευση αυτές γίνονται βέβαια 25 έτη, αλλά θυμάμαι την βαρύτερη ποινή, ήταν γύρω στα 80 έτη. Ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί από την... Την βάζω πάντα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Αντιτρομοκρατική νομοθεσία, αυτά που λέμε. Η έννοια του πολιτικού εγκλήματος, καταρχάς. Βάσει του συντάγματος, τα πολιτικά εγκλήματα, και εκεί δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, διότι το λέει το ίδιο το Σύνταγμα. Τα πολιτικά εγκλήματα δικάζονται από τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Η επιλογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας ήταν ακόμα και αυτό να παραβλεφθεί. Γι' αυτό εισάγαγαν αυτές οι ειδικές ποινικής δικονομίας διατάξεις, ούτως ώστε η αρμοδιότητα να παραπεμφθεί όχι στα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, για έναν άλλο ακόμα λόγο δηλαδή, αλλά να αφαιθεί στους δικαστές και να εξαιρεθεί η λαϊκή βούληση από την απονομή δικαιοσύνης. Μολονότι λοιπόν το άρθρο 187α περιγράφει μία κατεξοχήν πολιτική συμπεριφορά και δραστηριότητα την οποία θέλει να τιμωρήσει, ταυτοχρόνως αποπολιτικοποιεί αυτή τη συμπεριφορά χαρακτηρίζοντάς την ως τρομοκρατική. Με μία απόφαση του, ο Άριος Πάγος έθεσε την κατευθυντήρια γραμμή στα δικαστήρια που θα είχαν να κρίνουν τέτοιες υποθέσεις για το πώς πρέπει να χειρίζονται το πολιτικό αδίκημα. Στην απόφαση του Αρίου Πάγου που έκρινε μετά από ανέρεση την υπόθεση της 17 Νοέμβρη, επανέλαβε μία σκέψη και την κατοχύρωσε ως ορισμό πια του πολιτικού αδικήματος, η οποία λέει το εξής, ότι πολιτικό αδίκημα το οποίο μπορεί πράγματι να πλήξει τις δομές μιας χώρας είναι μονάχα η εσχάτη προδοσία, γιατί σε αυτό το αδίκημα πληρούνται και το υποκειμενικό και το αντικειμενικό κριτήριο που απαιτεί ο νόμος, θέτοντας και μία ακόμα προϋπόθεση ότι αυτή η δραστηριότητα, αυτή η δράση είναι δυνατόν να πλήξει εν τέλει τις κυρίαρχες πολιτιακές δομές. Η εσχάτη προδοσία, σύμφωνα με τον Άριο Πάγο, είναι το μόνο αδίκημα το οποίο μπορεί να δικαστεί από μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Γιατί το Σύνταγμα τι λέει? Ότι τα πολιτικά αδικήματα δικάζονται από μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Επιφυλάσσει λοιπόν μονάχα για την εσχάτη προδοσία, τη δυνατότητα να δικαστεί από μεικτό ορκωτό δικαστήριο και τα αδικήματα που περιγράφονται στο 187α τα χαρακτηρίζει ως τρομοκρατικά, τα αποπολιτικοποιεί και εισάγει, κατοχυρώνει την αρμοδιότητα των τριμελών εφετείων κακουργημάτων σε πρώτο βαθμό, εξαιρώντας τα μεικτά ορκωτά από την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο παράδοξο συμπέρασμα, στο παράδοξο αποτέλεσμα μάλλον, η εσχάτη προδοσία να είναι το μόνο αδίκημα η οποία αν διαπραχθεί εκ νέου θα δικαστεί από μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Ενώ η καθαρή πολιτική δράση έχει πλέον ονομαστεί ως τρομοκρατική και θα δικάζεται από τα τριμελή εφετεία κακουργημάτων. Αυτό γίνεται στη δεύτερη περίπτωση για να αποκλειστεί η κοινωνία από την εκδίκαση των υποθέσεων που στην πραγματικότητα την αφορούν και αφορούν το πολιτικό σύστημα. Όταν μπλέξεις σε αυτά τα δίχτυα, αυτό που συμβαίνει είναι ένα θέατρο παραλόγου. Μπορεί να προξενεί γέλιο ώρες-ώρες, αλλά είναι πάρα πολύ τραγικό αν σκεφτείς ότι εκείνη τη στιγμή κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές
και υφίστανται μια απίστευτου είδους καταστολή και φυσικά και η ατομική τους ελευθερία κινδυνεύει και δεν μιλάω για όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα. Όποιος μπλέξει αυτά τα δίχτυα είναι ένα θέατρο του παραλόγου, ένα καυκικό πεδίο πια. Γι' αυτό μιλάμε. Όταν ακούμε για υπόθεση τρομοκρατίας, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι ξαφνικά τα κανάλια θα είναι γεμάτα από μέρες και θα αναπαράγουν τις διαρροές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Αυτό το έχουμε δει στην πράξη συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Σε αγαστή συνεργασία πολλές φορές με το μηντιακό καταστημένο, για να προβάλλονται εικόνες με μια μορφή χολιγουντιανής κοινοθεσίας. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Καλούμε στα δικαστήρια, διότι έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις σχετικές με αυτό που συζητάμε, και φτάνω στα δικαστήρια και δεν με αφήνουν να μπούμε καν στα δικαστήρια. Έχουν αποκλειστεί, ο χώρος των δικαστήριων έχει αποκλειστεί για να μεταφερθούν αυτοί οι εντός εισαγωγικών, όπως τους έχουν βαφτίσει οι αστυνομικοί, τρομοκράτες. Στείνεται ένα χολιγουντιανό σόου, μια ολόκληρη επιχείρηση, για να υπάρχουν πλάνα με τα τζιπ της αντιτρομοκρατικής, τα οποία φεύγουν από την κρατική ασφάλεια για να πάνε στην Ευελπίδων. Οι δρόμοι να είναι αποκλεισμένοι, οι σιρήνες να ουρλιάζουν και όλα αυτά γιατί, για να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι και έτσι εξαιρετικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η γελιότητα λοιπόν είναι ότι μέσα στον πανικό τους για να δημιουργήσουν αυτό το χολιγουντιανό σόου, δεν αφήναν και τους δικηγόρους να μπουν στα δικαστήρια. Καταλαβαίνεις φυσικά ότι αυτό σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι γιατί τι πάει να πει δικαιοσύνη, τι πάει να πει ατομικά δικαιώματα, τι πάει να πει δικαίωμα υπεράσπισης κατηγορουμένου, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Όταν με τα πολλά έχουμε σπάσει αυτό το άβατο και μπαίνουμε σπρώχνοντας τους αστυνομικούς με τα όπλα που είναι πάνοπλοι σαν αστακοί και τους σπρώχνουμε για να περάσουμε, κινδυνεύοντας δεξής, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολες συνθήκες. Εκεί πια αντιμετωπίζουμε ένα άλλο θέατρο παραλόγου. Δηλαδή, αντικρίσαμε τους κατηγορουμένους όταν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους για να δούμε καταρχάς αν είναι καλά. Αν τους έχουν χτυπήσει, αν κινδυνεύει η ζωή τους, αν οτιδήποτε. Και εκεί φτάσαμε σε ένα σημείο. Το θυμάμαι και ειλικρινά μου προξενεί τρομερή εντύπωση. Τους είχαν υποχρεώσει να κάθονται δεμένοι πιστάγκωνα με χειροπέδες, με τρία άτομα από πάνω τους πάνωπλα και τους απαγορεύαν ακόμα και να σηκώσουν το κεφάλι τους. Τους είχαν απαγορεύσει να μιλάνε, τους είχαν απαγορεύσει να σηκώσουν το κεφάλι τους, να μην κοιτάνε δεξιά, να μην κοιτάνε αριστερά, να μην κοιτάνε πουθενά. Να σας πω το αστείο του πράγματος. Μια αφήγηση έτσι ανέκδοτη. Και κομική και τραγική συνάμα. Όταν αποφασίζουν να φύγουμε πια από τα γραφεία του εισαγγελέα για να ακολουθήσουμε την οικονομία και να πάμε στον ανακριτή στον οποίο παραπέμπεται η υπόθεση, σκύνεται πάλι ολόκληρο σκηνικό για το πώς θα βγούνε από το κτίριο της εισαγγελίας. Πρέπει να είναι συνοημένες οι κάμερες απ' έξω, που ήταν οι μόνες που είχαν πρόσβαση σε αυτό το χώρο, ενώ οι δικηγόροι, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είχαν πρόσβαση. Οι κάμερες ήταν στημένες για να υπάρχουν αυτά τα περίφημα πλάνα με τους πάλι εντός εισαγωγικών φοβερούς και τρομερούς τρομοκράτες που τους φοράνε και τα λεξίσφαιρα γυλαίκα αυτά τα άσπρα και τους κατεβάζουν, τέσσερα άτομα τους κρατάνε δεξιά και αριστερά πάνωπλα μαυροφορεμένα για να κάνουν αυτό το χολιγουντιανό σόου. Το ανέκδοτο είναι το εξής, ότι στείνονται μέσα από το κτίριο έτοιμοι σε σειρά για το πώς θα βγουν έξω. Για να μπουν στα τζιπ και να αρχίσει πάλι το σόου, να φύγουν με μεγάλη ταχύτητα τα τζιπ. Και όταν είναι έτοιμοι να φύγουν και λέει κάποιος αρμόδιος εκεί, πάμε, 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 εμφανίζεται ένας και λέει ποιος έχει τα κλειδιά από τα τζιπ. Δηλαδή. Σας λέω ότι είναι κωμικό, αλλά είναι και τραγικό γιατί εκείνη τη στιγμή υπήρχαν ανθρώπινες ζωές στα χέρια αυτών των ανθρώπων και φυσικά καταλαβαίνεις ότι αυτοί στερήθηκαν την ελευθερία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό βέβαια που δεν ξέρει ο κόσμος και θα πρέπει να το πούμε είναι ότι από αυτά τα πλάνα και τους ανθρώπους που διασύρονται και καταστρατηγούνται όλα τους τα δικαιώματα για να βγουν αυτά τα πλάνα στην τηλεόραση να τα χρησιμοποιούν και τα βλέπουμε ακόμα δυστυχώς. Ξέρει ο κόσμος ότι οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, έχουν αθωωθεί πια. Τα προβλήματα, αυτή η διάσπαση στις έννοιες του δικαίου που εισάγει η αντιτρομοκρατική νομοθεσία για μας τους νομικούς είναι θεμελιώδους σημασίας. Θεμελιώδους σημασίας, δηλαδή αντιμετωπίζουμε ποιο πράγμα. Την κατάρρευση ενιών όπως ορθή απονομή δικαιοσύνης, την κατάρρευση όπως εγγύηση συνταγματικών και ατομικών ελευθεριών. Δηλαδή, στην ουσία, βάλετε και πλήττετε στο σκληρό της πυρήνα αυτό που λέμε και αυτό που λέει όλος ο κόσμος δημοκρατία. Αυτό που αντιμετωπίζει είναι το εξής, ότι ακριβώς επειδή αυτό εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη μερίδα υπόπτων
όπως επιλέγονται από τις δυνάμεις καταστολής, νομίζει ο κόσμος ότι δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει, α, αυτή είναι τρομοκράτη. Πιστεύει ο κόσμος αυτό το αφήγημα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι εξαιρετικό. Και ξεχνάνε όλα τα υπόλοιπα και σου λέει, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, αυτοί είναι τρομοκράτες, καλά να πάθουν. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτή η διάσπαση στις έννοιες του δικαίου που εισάγει αυτή η εντρομοκρατική νομοθεσία είναι αυτό που θα κάνει όλους τους πολίτες κάποια μέρα να κινδυνεύσουν. Αυτή τη στιγμή απονέμεται εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη, εντός εισαγωγικών, σε μία μερίδα ατόμων που οι ακατασταλτικές δυνάμεις βαφτίζουν τρομοκράτες και νομίζει ο υπόλοιπος λαός ότι αυτό δεν τον αφορά και συνεπώς καλώς χρησιμοποιείται αυτού του είδους εξαιρετική νομοθεσία. Αλλά να σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Στις Κουριές, ο λαός είχε ξεσηκωθεί γιατί θεωρεί ότι βλάπτεται η ίδια τη ζωή. Αυτού του είδους την λαϊκή διαμαρτυρία, ποια λογική λέει ότι θα πρέπει να την εντάξεις στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία? Αυτή είναι η χρήση που γίνεται. Αν αφήσουμε αυτού του είδους την εξαιρετική νομοθεσία να υπάρχει, χωρίς να εναντιωνόμαστε σε αυτήν, θα καταλήξουμε και σε άλλα και σε άλλα και σε άλλα. Έτσι, δηλαδή το επόμενο στάδιο ήταν τέτοιου είδους, οι Σκουριές, μετά θα είναι μια απεργία, μετά θα είναι μια σωματική οργάνωση και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Και έχουμε βέβαια πάντα το φόβο ότι μπορεί σήμερα που οι παραδόσεις της κοινωνίας, οι ευαισθησίες της δεν το επιτρέπουν, να μην γίνεται μια δίωξη, μια συνδικαλιστική οργάνωση γιατί γιατί κάνει μια μεγάλη έκταση απεργία, η οποία απειλεί τυχόν μια μεγάλη, σημαντική βιομηχανική μονάδα, ας πούμε, που δεν έχουμε στη χώρα, η ελληνική χαλιγουργία, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια, ή μια δράση που ακυρώνει πιθανόν συστηματικά πληστηριασμούς που έχουν αποφασιστεί στα πλαίσια ενός μνημονίου και μια τέτοια λογική, μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να ακυρώνει υποχρεώσεις, δεσμεύσεις της κυβέρνησης ή μια δράση η οποία εμποδίζει την πώληση, την αξιοποίηση μιας έκτασης που αποτελεί δημόσιο πλούτο και που μια επενδυτική μονάδα προσπαθεί να την αξιοποιήσει σε ιδιόφελους, σκουριές. Αυτά μπορεί να χαρακτηρίζονται εγκληματικές δράσεις, μπορεί να χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές δράσεις, μπορεί να εντάσσονται σήμερα στην εγκληματική οργάνωση, αύριο στην τρομοκρατική, στο τρομοκρατικό έγκλημα, δεν χρειάζεται καν οργάνωση, και να διώκονται με το επικίνδυνο πλαίσιο ποινών που εισάγει αυτός ο νόμος. Οι δυνατότητες, τα χέρια της δικαιοσύνης λύθηκαν και τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας, αυθαιρεσίας δηλαδή, είναι τεράστια.